σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ένας συνδυασμός που γίνεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, μια που η πανδημία του κορονοϊού έχει δώσει το στίγμα της και στο άνοιγμα των σχολείων. Είμαστε μια εβδομάδα μετά για να προλάβουμε να κάνουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες και βεβαίως γιατί έτσι συστήσαν οι ειδικοί γιατροί και οι νοσολόγοι. Είμαστε όλοι με μάσκες γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η υγεία είναι το πολιτικότερο αγαθό, πράγματι είναι και αυτό πρέπει να το αποδείξουμε. Όλοι λοιπόν, οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, όλοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και εμείς πρέπει να φοράμε τις μάσκες μας, ειδικότερα στους κλειστούς χώρους και αν χρειαστεί και έξω. Θα πρέπει να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, θα πρέπει να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, παραποιώντας τη γνωστή έκφραση που λέει ότι το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, θα έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή είναι και η μάσκα ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, έως ότου τουλάχιστον ανακαλυφθούν τα εμβόλια, τα φάρμακα και εκείνα που θα αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία του κορονοϊού που ταλαιπωρεί την Ιφίλιο. Κλείνοντας, η ευχή μου είναι όπως τα αρχαία Ελληνόπουλα λέγαν εμείς για τον εαυτό τους, δηλαδή άμες δε γεσόμεθα πολλό χάρονες, εμείς δηλαδή θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας, έτσι τα παιδιά μας, οι μαθητές, να γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς και να είναι αυτοί οι ηγέτες της αυριανής Ελλάδος που θα την οδηγήσουν εκεί που πραγματικά αξίζει. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά, ευλογημένη επιθεώρηση.